Δεν ξέρω σήμερα, αγαπητοί μου, τι χαιρετισμό λέμε όταν συναντηθούμε με τους υπαλλήλους μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας και τα λοιπά. Τι λέμε? Λέμε καλημέρα, λέμε καλησπέρα, λέμε γεια σας. Μάλιστα το γεια σας είναι πάρα πολύ της μόδας, ιδίως στους μαθητάς, οι οποίοι τώρα και στον ιερέα και στον καθηγητή και στον Πρίτανη ακόμα του Πανεπιστημίου του λένε γεια σας. Κάτι που θα ήταν αδιανόητο μόλις λίγα χρόνια πιο μπροστά. Να λες τον εργατικό σου γεια σου. Εμένα έτσι μιλάνε τώρα τα παιδιά, γεια σου. Και όταν μου το είπε μια πάρα πολύ καλή κοπέλα τον ΚΑΤΕ, πάρα πολύ καλή κοπέλα και πνευματική που εξομολογείται, γεια σας, γεια σου, σας βεβαιώνω ότι με εξέπληξε αυτό και την παρεξήγησα. Όταν μου το ξαναείπε, με πείραξε ακόμη. Και όταν είδα να μου το λέγουν κι όλοι οι μαθητές και μαθήτριες, τότε είπα, είναι καθιερωμένο πια, ας βγω εγώ από την παλιά μου την εποχή, ας το αποδεχτώ και να τελειώνει η ιστορία. Πάντως και αυτό το γεια σου και γεια σας έχει ένα κάποιο περιεχόμενο. Τι είναι? Εύχομαι στον άλλο να έχει υγεία. Αυτό θα πει γεια σου. Δηλαδή να έχει υγεία. Η υγεία να σας που λέμε, αυτό δηλαδή να είναι στην υγεία σας και τα λοιπά. Γεια σας. Προσέξτε. Είναι πολύ φτωχός χαιρετισμός. Συναντάμε εδώ, αγαπητοί, στο βιβλίο αυτό, αυτόν τον πλούσιο χαιρετισμό. Κύριος με θυμών, ο Κύριος μαζί σας. Ωραίος χαιρετισμός. Και ποια είναι η απάντηση των εργατών? Ευλογήσεσαι Κύριος. Ήθε να σε ευλογήσει ο Κύριος. Αν έπρεπε σήμερα να αλλάζαμε αυτούς τους γλυκανάλα τους χαιρετισμούς που έχουμε και βάζαμε αυτούς τους χαιρετισμούς, πόσο ωραιότερη θα ήταν η ζωή μας. Και θέλετε, ακόμη τέτοιοι χαιρετισμοί μας φέρνουν πολύ κοντά μεταξύ μας. Όταν πούμε στον άλλο να σε ευλογεί ο Θεός, ο Κύριος μαζί σου, είναι κάτι πολύ ζεστό. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβανόμε. Αλλά τι να πω, τι να πω. Πού να αλλάξουν τώρα αυτά τα πράγματα? Δεν αλλάζουν. Κι όμως αυτό που λέμε αντίο, δεν ξέρω αν έχετε ποτέ ανακαλύψει τι σημαίνει. Είναι ιταλικό αυτό το αντίο. Και το γαλλικό το αντίστοιχο λέγεται το adieu. Adieu. Θα πει στο Θεό. Είναι αυτό, αυτός ο χαιρετισμός είναι. Όταν λέμε στο Θεό, δηλαδή πήγαινε στο Θεό ή ο Κύριος να είναι μαζί σου. Αυτό θα πει το αντίο. Ο Κύριος να είναι μαζί σου. Δηλαδή η Παναγία μαζί σου, στο καλό, κάτι τέτοιο. Αλλά κατά λέξη θα πει ο Κύριος μαζί σου. Αλλά βέβαια δεν θα πούμε έναν ξέρον χαιρετισμό. Έχουμε εκείνο το χαίρεται, το οποίο και αυτό θεωρείται πια ότι είναι παλαιωμένο. Δεν λένε σήμερα οι άνθρωποι χαίρεται. Μόνο λίγο οι παλιοί, οι νεότεροι δεν το λένε το χαίρεται τόσο. Είναι χριστιανικός αυτός ο χαιρετισμός και είναι από την Καινή Διαθήκη και είναι ο χαιρετισμός που είπε ο Κύριος στις μυροφόρες γυναίκες. Βεβαίως εκεί δεν υπέχει θέση χαιρετισμού, αλλά αυτό που λέει η λέξη, να έχετε χαρά, όπως είπε ο μαραθωνοδρόμος, ναι νικήκαμε. Έτσι και εδώ, χαίρετε. Δηλαδή, να έχετε χαρά, νικήθηκε ο θάνατος. Αλλά μετέπεσε σε χαιρετισμό. Οπότε το λέμε αυτό, το χαίρετε. Βέβαια το χαίρετε το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Επήρε όμως οπωσδήποτε χριστιανικό χαρακτήρα με αυτό που είπε ο Κύριος στις μυροφόρες γυναίκες. Ήρθε κάποιος νεαρός επάνω στο μοναστήρι αυτές τις μέρες. Με έναν αέρα, με ένα θάρρος. Βλέπω εκεί, πάει σε κάποιον, στον Μπαρμπαγιάννη το χτυπάει στην πλάτη. Σε Μπαρμπαγιάννη, τι κάνεις? Γεια σας πατέρα, ποιος είναι αυτός? Μου λένε εκείνοι, ποιος είναι αυτός? Τελικά απεδείχθη ότι δεν τον ήξερε κανένας μας. Και ερχόταν επάνω για πρώτη φορά. Ο τρόπος δε που μιλούσε, ο αέρας με τον οποίο μιλούσε, μας εξέπληξε. Και λέω στους πατέρες, μη του μιλάτε, δεν είναι καλός τύπος αυτός. Δεν είναι καλός τύπος.
Λυπούμαι και κάτι άλλο έκανα, βέβαια δεν ξέρετε ποιος είναι, ούτε εγώ τον ξέρω, ούτε καν πως τον λένε. Φτάνει την ημέρα να κοινωνήσει και του λέγω, εξομολογήθηκες? Μου λέει όχι. Λέω μήπως τώρα κοντά μακριά? Μου λέει ποτέ δεν θα κοινωνήσει. Του λέω πήγαινε. Όταν έφυγε δεν μας χαιρέτησε, αλλά έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο αέρας με τον οποίο με κινείτο. Είναι λοιπόν μερικοί άνθρωποι, αγαπητοί μου, που νομίζουν ότι δημιουργούν οικειότητα και φιλικότητα με το να μιλήσουν από την πρώτη στιγμή που θα γνωριστούν και έτσι σαν να γνωριζόντουσαν χρόνια. Επιτρέψτε μου να σας πω, όσο γνωστοί και να είμαστε με τους ανθρώπους, πάντα πρέπει να κρατάμε τον εαυτό μας σε ένα σχήμα σεμνότητος, συγκρατήσεως και δισταγμού. Πάντοτε, ακόμη θα σας έλεγα και συγγενείς σας και φίλοι σας να είναι, πάντοτε να υπάρχει αυτό. Ας πούμε, ετοιμάζουν την τραπεζαρία. Μη σηκωθείτε πριν σας πούν να σηκωθείτε να πάτε στο τραπέζι. Θα δείξει αυτό έναν άνθρωπο λέμαργον που δεν περιμένει να του πούν να περάσει, αλλά πηγαίνει μόνος του να δοκιμάσει. Μην απλώσετε το χέρι σας να πάρετε κάτι εάν δεν σας πούν να πάρετε κάτι. Θα σας πούν, ορίστε παρακαλώ, αρχίστε να τρώτε. Τότε να αρχίσουμε να τρώμε, όχι να αρχίσουμε μόνοι μας. Ας είναι οι φίλοι μας, ας είναι το σπίτι του πατέρα μας. Επιτρέψατε μου να σας το πω. Εάν τηρούμε κατά τον Άγιο Ισάκ των Σύρων, εάν τηρούμε, έτσι λέει στο τραπέζι μας θα πας πως θα κινηθείς ή σε μια επίσκεψη, εάν τηρούμε αυτόν τον τρόπο σχέσεων, ειλικρινά δεν υπάρχει ποτέ η περίπτωση ο άλλος να μας βαρεθεί ή να μας κακοχαρακτηρίσει.